Ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με τις πυρκαγιές κατά την διάρκεια των αντιπυρικών περιόδων τα τελευταία 17 χρόνια παρουσίασε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Απόστολος Βαστέκης. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης έγινε ένας σύντομος απολογισμός της παρελθούσας αντιπυρικής περίοδου, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας σε ό,τι αφορά την περιοχή μας ήταν οι πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, αλλά και η διάθεση μεγάλου αριθμού πυροσβεστικών δυνάμεων σε άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα που επλήγησαν από την πύρινη λέλαπα. Ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Δημήτρης Μαυρογιώργος στην εισήγησή του υπογράμμισε πως η Ήπειρος δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα από πυρκαγιές, κάτι που οφείλεται στην προετοιμασία και στην ετοιμότητα που υπήρχε, αλλά και στο γεγονός της άμεσης επέμβασης όπου και όταν χρειάστηκε. Τις δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές στην περιοχή μας, σε Πάδες, Κόνιτσας και Μητσικέλη, αναφέρθηκε ο συντονιστής επιχειρήσεων πυροσβεστικών υπηρεσιών Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων, υποστράτηγος Δημήτριος Κοντογιάννης. Μάλιστα, με αφορμή την διάθεση μεγάλου αριθμού δυνάμεων σε άλλες περιοχές, ο κ. Κοντογιάννης ανέφερε πως οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής μας δοκίμασαν τα όρια τους, ωστόσο πρόσθεσε πως ήταν καταλυτική και η βοήθεια των εναέριων μέσων. Υπήρξαν αναμφίβολα δυσχέρειες και προβλήματα, τα οποία όμως αντιμετωπίστηκαν. Ωστόσο, σε αυτή τη χρονιά πρέπει να παρατηρήσουμε ένα γεγονός. Υπήρχαν πυρκαγιές που εξελίχθηκαν σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Και ανεξαρτήτως τις αιτίες τις οποίες από αυτή προήλθαν, ειδικά φέτος θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν πυρκαγιές οι οποίες περπατούσαν σε υψόμετρο άνω των 1000 μέτρων και είχαν εξέλιξη. Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο έχουμε να το παρατηρήσουμε εδώ και πολλά χρόνια. Παράλληλα, θα πρέπει να πούμε ότι διαθέσαμε δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα. Οι δυνάμεις που διαθέθηκαν ήταν πάρα πολύ μεγάλες και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά εκείνο το χρονικό διάστημα του Αυγούστου, το οποίο μας έφερε να δοκιμάσουμε και εμείς τα όρια μας. Ωστόσο, ανταπεξήλθαμε. Μας βοήθησε πολύ ο σχεδιασμός των ελικοπτέρων, του ελικοπτέρου που στάθμευε στο αεροδρόμιο του Ιωαννίνων, αλλά και του ελικοπτέρου που είναι στο άκτιο μαζί με τα Πεζεντέλ της πολεμικής αεροπορίας που εδρεύουν εκεί. Στοιχεία των πυρκαγιών της φετινής αντιπυρικής περίοδου αναπεριφερειακή ενότητα παρουσίασε ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Απόστολος Βασδέκης, παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία για τα τελευταία 17 χρόνια στην περιοχή μας. Όπως είπε, από το 2004 έως και σήμερα, ο μέσος όρος των πυρκαγιών ανά αντιπυρική περίοδο είναι 479. Ενώ ο μέσος όρος των στρεμάτων που καίγονται στην περιοχή μας είναι 8.000 στρέμματα. Η χειρότερη χρονιά σε επίπεδο καμένων εκτάσεων ήταν το 2007, όταν και οι 691 πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ήπειρο κατέκαψαν 43.000 στρέμματα. Οι περισσότερες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το 2011 και πιο συγκεκριμένα 962 που κατέκαψαν 26.000 στρέμματα, ενώ δύσκολη χρονιά ήταν και το 2017 όταν και 787 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν κατακαίγοντας 13.000 στρέμματα. Έτσι, κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, τόσο ο αριθμός των πυρκαγιών όσο και ο αριθμός των καμένων εκτάσεων ήταν κάτω του μέσου όρου. Η φετινή αντιπυρική περίοδος, παρόλο που οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και αυτό το γνωρίζουν όλοι, από θέματα ανομβρίας, ξηρασίας και μεγάλων θερμοκρασιών που υπήρχαν πανελλαδικά. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε στη δική μας περιφέρεια να έχουμε, να κρατήσουμε σε επίπεδα πάρα πολύ καλά τα συμπάντα και όλες τις, αντιμετωπίσαμε όλες τις σχετικά πυρκαγιές που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Θα ξεκινήσω με τον αριθμό των πυρκαγιών της περιφέρειας, ο οποίος φέτος ήταν 217 πυρκαγιές. Υπάρχουν κάποιες χρονιές, όπως το 2007 που είχαμε 691, το 2011 962, το 2017 787, που ήταν οι τρεις χρονιές με τις περισσότερες πυρκαγιές που είχαμε στην περιφέρειά μας. Αν εξετάσουμε τα στατιστικά, το 2004 μέχρι και σήμερα, ο μέσος όρος πυρκαγιών που αντιμετωπίζουμε στην περιφέρεια είναι 479. Φέτος λοιπόν είχαμε 217, παρόλο τις καιρικές συνθήκες που ήταν αντίξωες. Τα στρέμματα τα οποία έχουν καεί από το 2004 ως σήμερα ήταν τα περισσότερα τη χρονιά του 2007 πάλι, 43.000 στρέμματα, το 2011 26.000 στρέμματα και το 2017 13.000 στρέμματα. Ο μέσος όρος των 17 ετών
είναι 8.000 στρέμματα. Φέτος λοιπόν είχαμε 6.000 στρέμματα στην περιφέρειά μας. Που σημαίνει ότι παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο. Σχετικά με τους νομούς τώρα της περιφέρειάς μας, είχαμε 73 πυρκαγιές στο νομό Ιωαννίνων και 3.500 στρέμματα καμένα. Στο νομό Άρτας 61 πυρκαγιές με 1.800 στρέμματα. Στη Θεσπρωτεία 38 πυρκαγιές με 325 στρέμματα και στην Πρέβεζα είχαμε 45 πυρκαγιές με 412 στρέμματα. Εκείνο που είναι άξιο να παρατηρήσουμε και το ανέφερε και ο στρατηγός στην τοποθέτησή του, ήταν ότι είχαμε φωτιές σε περιοχές που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε καν. Και αυτή είναι η περιοχή της Κόνιτσας, σε μεγάλα υψόμετρα και σε πευκοδάστα παραγωγικά δάση του νομού, τα οποία είναι και τα πιο επικίνδυνα, και οι πυρκαγιές αυτά μπορεί να διαρκέσουν πάρα πολύ καιρό. Και επίσης μπορούμε να πούμε ότι τα στρέμματα αυτά, τα 6.000 που είχαμε φέτος, οφείλονται στις δύο μεγάλες πυρκαγιές και όχι στο σύνολο των πυρκαγιών. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι στους νομούς Θεσπρωτείας και Πρέβεζας, που τις προηγούμενες χρονιές είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, κυρίως σε βοσκοτόπους, φέτος ο αριθμός ήταν πολύ μικρός, ίσως και αμιλητέος. Για να πετύχουμε βέβαια αυτό το αποτέλεσμα, βασικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται, της περιφέρειας, των κατατόπους δήμων, οι οποίοι βοήθησαν και αυτοί, και καταφέραμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, που μακάρι και στα επόμενα χρόνια να είμαστε σε αυτά τα επίπεδα και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα συμβάντα με τον ίδιο τρόπο.